Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η Πενέλοπε και ο σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ είναι μερικά μόνο ονόματα τη κινηματογραφική βιομηχανία τη Ισπανία που με ανοιχτή επιστολή καταδικάζουν τι Ισραηλινέ επιθέσει στη Γάζα, καλώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Η δημοσιοποίηση όμω τη επιστολή προκάλεσε αντιδράσει από Ισραηλινού και το ζεύγο Κρού Μπαρδέμ επανήλθε στο θέμα με ξεχωριστέ ανακοινώσει. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Δεν είμαι γνώση τη κατάσταση ούτε τη πολυπλοκότητά τη. Η μόνη επιθυμία και πρόθεση που με έκανε να υπογράψω αυτό το γράμμα ήταν να έρθει η ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα. Ελπίζω ότι όλοι επιθυμούν την κατάπαυση του πυρό για να μην υπάρξουν άλλα αθώα και από τι δύο μεριέ. Εύχομαι ενότητα και ειρήνη. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ακολουθώντα τη σύζυγό του, συνέταξε μια νέα επιστολή με τίτλο Έκκληση για ειρήνη. Θα ήθελα να κάνω σαφέ πω τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ισραηλινό λαό και αισθάνομαι συμπόνια για τι απώλειέ του. Αυτή τη στιγμή, εγώ και η σύζυγό μου θεωρούμαστε αντισημίτε, το αντίθετο από αυτό που είμαστε πραγματικά. Απεχθανόμαστε τον αντισημιτισμό, όπω επίση και τι απέσυε και επίπονε συνέπειε του πολέμου. Φωτιές όμως στο Twitter άναψε και η διάσημη τραγουδίστρια Ριάννα, αναρτώντα μήνυμα υπέρ των Παλαιστινίων. Η 26χρονη τραγουδίστρια όμως μετά από μπαράζ αντιδράσεων που δέχτηκε έσβησε το εν λόγω tweet και στη συνέχεια ανέβασε μια φωτογραφία δύο αγκαλιασμένων αγοριών, ενός Παλαιστινίου και ενός Ισραηλινού, γράφοντας «Ας προσευχηθούμε για ειρήνη και ένα οριστικό τέλος στη διαμάχη Ισραηλινών Παλαιστινίων. Υπάρχει ελπίδα». Και ο Ζέιν Μαλίκ, όμω, μέλο του συγκροτήματο One Direction, τοποθετήθηκε στο Twitter υπέρ των Παλαιστινίων και δέχτηκε απειλέ για τη ζωή του. Ενώ το μήνυμα στο Instagram τη διάσημη τραγουδίστρια Ελίνα Γκόμε να προσευχηθούν όλοι για τη Γάζα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση τη Αμερικανίδας ηθοποιού με εβραϊκή καταγωγή, Τζοάν Ρίβερ. Ο ίδιο μικρό κύματο και ο Αμερικανό κομικός Μπιλ που έγραψε στο λογαριασμό του ότι το να αντιμετωπίζει τη Χαμά είναι σαν να έχει να κάνει με μια τρελή γυναίκα που προσπαθεί να σε σκοτώσει. Μπορεί να τη κρατά στα χέρια μέχρι που θα τη χαστουκίσεις. Την ίδια ώρα αυτή η φωτογραφία της Μαντόνα ανάμεσα σε δύο ημίγυμνους χορευτές που ο ένας φέρει επάνω το άστερι του Δαβίδ και ο άλλος την ημισέλινο των μουσουλμάνων προκάλεσε αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές. Αν και η ίδια είπε ότι ήθελε να δείξει πως μπορεί να υπάρχει συναδέλφωση ανάμεσα στους δύο λαούς και να επικρατήσει η ειρήνη. Ενώ με αυτό το βίντεο, Εβραίοι και Παλαιστίνοι, καλλιτέχνε και ακτιβιστέ εκφράζουν την υποστήριξή του στον Παλαιστινιακό λαό. Όλοι οι συμμετέχοντες κρατούν πλακάτ με τα ονόματα και τις ηλικίες των αθώων ψυχών που σκοτώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό.